Μέλος της Επιτροπής των Πλημμυροβαθών εδώ των Εργατικών Κατοικιών της Γιάννου, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, γιατί οι 930 οικογένειες που μένουν εδώ στις εργατικές κατοικίες, 8 μήνες μετά από την καταστροφική πλημμύρα, είμαστε οργισμένοι, γιατί μας εγκατέλειψαν στην κυριολεξία και μας έπνιξαν και μας εγκατέλειψαν φυσικά και στα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η πλημμύρα, απροστάτευτους. Και με τον κίνδυνο φυσικά μιας νέας πλημμύρας, γιατί θυμάμαι ότι τότε που πλημμυρίσαμε είχαμε ήλιο, όπως και τώρα. Η αποζημίωσή μας, η αποκατάστασή μας, η προστασία μας γενικότερα από τις πλημμύρες, από τις φωτιές, από τους σεισμούς, θεωρούνται κόστος το οποίο λένε δεν μπορούν να το επιμεριστούν οι κυβερνήσεις, για να μην λείψει προφανώς ούτε ένα ευρώ από τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, από τα δισεκατομμύρια που δαπανούν κάθε χρόνο ως συνδρομή στο ΝΑΤΟ για τους πολεμικούς σχεδιασμούς, που στέλνουν χρήματα και όπλα στο Ζελένσκι, αντίστοιχα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για τα συμφέροντα προφανώς των εφοπλιστών. Των πλημμυροπαθών τα συμφέροντα δεν τους νοιάζουν. Την ίδια ώρα συνθλίβουν τις ζωές μας με την τεράστια ακρίβεια, με τους εξευτελιστικούς μισθούς αλλά και τις συντάξεις, τη φορολογία, την εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Από το Σεπτέμβριο του 2023, η Επιτροπή Πλημμυροπαθών προσπαθεί εναγωνίως να κλείσει ένα ραντεβού με τον κύριο Τριαντόπουλο. Ωστόσο όμως μας αποφεύγει συστηματικά. Κατά τα άλλα, και ο ίδιος αλλά και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη διαλαλούν ότι είναι κοντά στους πλημμυροπαθείς, ότι οι πόρτες των γραφείων τους είναι ανοιχτές, εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ερμητικά κλειστές. Η κυβέρνηση αντί να δώσει το 100% της αποζημίωσης για τις ζημιές που έγιναν στην οικοσκευή, είτε αυτήν ήταν μέσα στα ισόγεια διαμερίσματα, είτε ήταν στα υπόγεια αποθήκες,